Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ σου τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά σε αγαπώ σαν άνθρωπο, Στέφανε. Αλλά δεν ήμουν πια ερωτευμένη μαζί σου. Η σχέση μου με τον Άρη είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Αλλά ταυτόχρονα και ο λόγος που ένιωσα ξανά αισθήματα που είχα ξεχάσει. Θέλω να της μιλήσεις. Να δεχτεί τουλάχιστον να με ακούσει. Είναι λίγο αργά που σε τυλίξαν οι τύψεις. Οι τύψεις ακολουθούν με από την πρώτη στιγμή που εμπλέχτηκα σε την κατάσταση. Φταίω για όλα εγώ. Ξέρω το. Η μάμα σας έφυγε. Εγκατέλειψε μας. Ρε Πολυνά, εσύ έκαμνες πολύ παρέα με την Αρετή. Εσύ σου είπε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ήξερα το. Τι? Πολύ να ξύνεσαι έτσι πράγματι, δεν είπες τίποτε. Δεν μπορώ ρε παιδάκι μου να τον νιώθω κοντά μου. Νιώθω αυτή την αρνητική ενέργεια. Γι' αυτό και πήρα μια απόφαση. Που είναι να χαλάσει την παρέα μας. Ναι. Θα φύγω. Συγγνώμη, τι πράγμα. Πού θα πας? Θα πάω στην Ελλάδα. Θα πάρω το παιδί μου και θα εξαφανιστώ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Λιβάνος. Χάρηκα. Άρης. Από εδώ η Αρετή. Μιλάς ελληνικά, ε? Λίγο. Εγώ είμαι ο Ράμπι. Ο αρχηγός είπε να σας βοηθήσω. Παρακαλώ, έλατε μέσα. Βεβαίως. Ιακωβέ, θέλω να φανείς ψύχρεμος και δυνατός. Προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ. Πραγματικά δεν το πιστεύω ότι το μου μας έκαμε η μάνα μου. Τι θα πει ο Άρης? Ιακωβέ, ο εραστής της μάνας σου είναι ο Άρης. Συνέχεια, μαμά, σε παρακαλώ. Ξέρεις, προσπαθώ κι εγώ να συνέλθω και με αυτό που κάνεις δεν με βοηθάς πολύ. Και τι θες να κάνω, να χορεύω? Είναι λίγο αυτό που μας συνέβη. Ντρέπομαι να ξαναβγω έξω από το σπίτι. Και με το κλάμα τι θα καταφέρουμε? Δεν μπορώ να ξαναπάω στην εκκλησία. Θα με δείχνουν όλοι με το δάχτυλο. Πρέπει να τους εντοπίσουμε και να προσπαθήσουμε να τους φέρουμε πίσω. Για να φύγουν σημαίνει ότι το σκέφτηκαν καλά και είναι αποφασισμένοι να μην επιστρέψουν ποτέ. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Ίσως ούτε εμείς ξαναδούμε τον Άρη, ούτε ο Στέφανος τη γυναίκα του. Και μου λες να μην κλαίω. Έλα μαμά. Ο Ανδρέας θα επιστρέψει σε λίγο. Οκ, ευχαριστώ. Γιώργο, αποφεύγεις με? Ωραία, Βεκκά. Εσύ αποφεύγω. Απλά ευαρέθηκα να παίζω με τους γρίφους σας. Δεν κατάλαβα για ποιους γρίφους μιλάς, Γιώργο. Και όταν λες μας, ποιους εννοείς? Ελπίζω με την ερώτησή σου να μην με περνάς για ηλίθιο.
Γιώργο. Αίστο, Ρεβέκα. Να μιλήσουμε μόνο όταν αποφασίσεις να είσαι ειλικρινής απέναντι μου. Και όταν ξέρεις τι θέλεις να γίνει μεταξύ μας. Περίμενε. Σε παρακαλώ. Δεν καταλάβα τι συμβαίνει. Αλλά σίγουρα είμαι το παιχνιδάκι κανένας. Ούτε του Πέτρου, ούτε το δικό σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ήθελα ποτέ μου να σε πληγώσω. Υπόσχομαι ότι αν μου δώσεις μια ευκαιρία, υπόσχομαι θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου. Υπό έναν όρο. Όρο. Να τον ακούσω. Δεν θέλω να ρωτήσεις ξανά τι έγινε. Θέλω να τα ξεχάσεις, να το διαγράψεις. Αν νιώθεις για μένα κάτι αληθινό, αν θέλεις να προσπαθήσουμε ξανά μαζί με τις σωστές βάσεις του την τη φορά, κάμε μου τούτην τη χάρη. Δεν μπορείς. Κατάλαβα. Για σένα μπορώ. Ας ξαναπροσπαθήσουμε. Μ' άρεσε και ποτέ του τόσο αρέσει, αλλά δεν το περίμενα να ήταν τόσο αλήτης. Έπαιζε μου το φίλο και εγώ εμπιστεύτηκα το. Είχε το θράσος να μου πει πως έφυγε με μια παντρεμένη. Αλλά είχε το θάρρος να μου πει πως έφυγε με τη μάνα μου. Ο άχρηστος. Και με που να τον έβρω, με μου μιλάς. Κανένας να με μου μιλά. Και η μάνα μας πως εμπόρεσε. Με τον καλύτερο μου φίλο. Καταλαβαίνω, γεια μου. Αλλά μην αφήσεις την οργή σου να θολώσει το μυαλό σου. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Να ηρεμήσω, Λαλή. Απορώ με την αναισθησία σου. Πώς μπορείς είσαι τόσο ήρεμος. Αφού και είσαι η γυναίκα σου. Είσαι παπάς. Πόσο πιο ρεζίλη πρέπει να γίνεις για να θυμώσεις. Όπως σας είπα, έξερα το που τα χτες. Και να σας πω σε κάτι. Είχα αποφασίσει να τη συγχωρέσω. Και είπα της το. Να τη συγχωρέσεις, παπά. Ναι, Ιωάννα μου. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αγαπώ πάρα πολλά τη μάνα σας. Και ο δεύτερος ήξερα τι θα συμβεί όταν ο Ιάκωβος εμάθαινε ότι ο καλύτερος του φίλος, ο Άρης, είχε σχέση με τη μάνα σας. Προσπάθησα να σώσω την οικογένειά μας. Και η μητέρα σας υποσχέθηκε μου ότι θα βάλει έναν τέλος σε αυτήν τη σχέση. Δεν ξέρω τι και ποιος σου υποσχέθηκε. Αλλά έχω έναν πράγμα να υποσχεθώ. Και θα τηρήσω την υποσχέσή μου. Να κινήσω γη και ουρανό για να βρω τον Άρη. Και για μένα που θα τον έβρω, να το σκοτώσω. Ιάκωβε, περίμενε, σε πάρα. Ξέρω αν έχω εμπιστοσύνη να συναντηθώ κάπου μόνη μου μαζί σου. Καλά, εντάξει, να έρθω. Όχι, μάνα. Είπα να δω κόφτ του εαυτού μου. Έδειξε μου και εγώ μια ημέρα να περνάσω. Και χτες επί αέσωτης κι ήμουν και μανιχός μου και φίλησα τον γάδαρον που το σασαρισμό μου. Να, μάνα,
μα τούτο ρε πρόσλαβες το γιαπιτάρι του καφέ, ναι. Εστιχόν του καφέ, ρε. Κι ας σε λες θα με ψαναπάρεις κι ο καφέ έτσι όμως μισή ημέρα. Θυκιαστά σου, επίεννα πολλά σιγά. Γιατί? Πρώτο και αναμέντου σενώσω και δεύτερον σκέφτομουν πως θέλω και δεύτερη δουλειά. Ακούεις είπα μου έχει κρίση. Έτσι, α. Λοιπόν, κι ας έγινε την κάσα για με δεσκούπε και επίεννα τις πουλήσεις. 30% δικά σου, δέχεσαι. Άκουλα, λέει. Δέχουμε, καλό, δέχουμε. Έφυγα. Γεια σου, Κυριάκο μου. Ναι, μωρελάκι. Πού πάει το φουρκαστό με τις σκούπες. Έπεψα εδώ να πουλήσει τις σκούπες. Ή να τις πουλήσει ή να τις φάει. Πάντως σκούπες πίσω έφερνει. Πολλά μου τρομένο σε βλέπω, ρε, Κυριάκο. Έγινε κάτι πολλά σοβαρό. Γεια μου, λέει καλά και ανησυχώ, να πω γενικέ. Χτύπησε κανένας. Επέ μας ρε Κυριάκο. Η νύφη μας, η αρετή, έχει από το πρωί που έφυγε μου σπίτι της. Είναι τα πράγμα. Καλά ρε, έφυγε έτσι στα καλά καθούμενα, μόνη της. Δυστυχώς όχι μόνη της. Έφυγε με τον εραστή της. Εραστή, μα να που λαλείς γε μου. Δυστυχώς μάμα τούτη είναι η αλήθεια. Πού να έχει τις κατάρες μου, να έχει πλάστη μου. Αρετή ένι, αμα αρετή πάνω της ένεση. Και εγώ υποψιάστηκα το τζίπα της το τζόλας. Πάνω σ' αποκλείεται να υποψιάζεσαι και ποιος είναι ο εραστής της. Ποιος είναι. Ο Άρης. Ο γιος της Νεφέλης. Αχ. Μα σου δεν είμαι κανένας δολοφόνος να μου μιλάς έτσι. Εντάξει, έκανα ένα μεγάλο λάθος. Συγγνώμη. Δεν είμαι άλλος που τον Μανίκο με γνώρισες όμως. Σοβαρά, ε. Εγώ ήξερα από την αρχή δηλαδή ότι γνώρισα τον άντρα της Σοφίας και τον πατέρα του Πάρη. Τέλος πάντων, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Σε παρακαλώ, φύγε. Περίμενε. Θέλω να δω την κόρη. Μισό λεπτάκι. Άιντε στο καλό τώρα και παράτα μας. Σου έφτιαξε ένα τσάι. Δεν έχεις βάλει σήμερα τίποτε στο στόμα σου. Θέλω να γίνει κάτι και να ξυπνήσω από αυτό το παράλογο που ζω. Θέλω όλο αυτό να είναι ένα όνειρο. Άμα δεν είναι, τον ίδιο εφιάλτη έχω κι εγώ. Πάλι μου είπε ψέματα. Κατά βάθος πιο πολύ αυτό με πονάει, όχι γιατί έφυγε. Πάλι δεν με σεβάστηκε, αυτό με θυμώνει. Εδώ δεν σέβεται ούτε το Θεό. Θα σεβαστεί εσένα. Ο Ιάκωβος δεν έχει κακία μέσα του. Είναι αντιδραστικός, αλλά κατά βάθος είναι πολύ αθώος. Ο δικός μου ο γιος είναι αλήτης. Και αυτό σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει σαν μάνα. Ούντον! Πού είναι! Ακόμη ηρέμησε, παιδί μου. Όντως είναι αλήθεια, δείχνει από την Κύπρο. Είναι αλήθεια εδώ όλα που έμαθα. Ηρέμησε, Ιάκωβε. Έκαναν τα πάντα για να μην φτάσω τα πράγματα εδώ. Ήξερες τώρα εσύ. Ήξερε το όλοι. Για πόσο είναι οι δύο με περνάτε. Το γιος είχα τον πάνω από τα αδέρφια μου. Ήταν η οικογένεια που επέλεξα να έχω δίπλα μου. Και εκείνος έχει μάθει με τη μάνα μου! Συγγνώμη, συγγνώμη, έχεις δίκιο, απολογούμε. Απολογούμε εγώ για εκείνον. Σε παρακαλώ, παιδί μου, ηρέμησε. Εσύ φταίεις! Εγώ γιατί? Γιατί δεν ήσουν δίπλα του. Και δεν ήξερε τι ιερό πράγμα είναι η μάνα. Όντως τον αγαπούσες τόσο πολύ ώστε να τον δικαιολογείς? Όχι, δεν το δικαιολογώ. Αλλά φταίει και εσύ, η μάνα του. Αν δεν μπορούσε να σεβαστεί τη δική μου μάνα. Ιακώβε, ηρέμησε, παιδί. Παρετάτε με. Όσο πονώ για τούτο που μου κάμενε η μάνα μου, το διπλάσιο πονώ για τούτο που μου κάμενε ο φίλος μου. Σε καταλαβαίνω. Τίποτε δεν καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να σας ξαναδώ. Και αν μιλήσετε ποτέ μαζί του, να του πείτε ότι τον Ιάκωβο να τον έβρει μπροστά του. Και την ημέρα, είναι η τελευταία του.
μαγεία είναι αυτή. Όλο το σπίτι είναι χτισμένο πάνω στο βουνό. Φοβερή θέα. Σ' αρέσει? Ναι, εντάξει. Πολλά ωραία το σπίτι. Κλειδάτο. Αλλά... Άρη. Σίγουρα είμαστε ασφαλιζαμένοι. Φυσικά, μωρό μου. Δεν βλέπεις πόσα άτομα προσέχουν το σπίτι? Ναι, αλλά είμαστε στο Λίβανο. Μια χώρα που εφημίζεται για την ειρηνική ζωή της. Και τούτοι οι ούλοι στρατιώτες αγχώνουμε. Αγάπη μου, είμαστε στα βουνά του Λίβανου, όπου κανένας δεν μπορεί να μας εντοπίσει. Λοιπόν, αυτό δεν θέλαμε. Ας περάσουμε όμορφα και ας τα απολαύσουμε. Ξέρεις πόσο πολύ σε θέλω. Και αυτό το μέρος έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Από άλογα μέχρι στρουθοκάμιλους, γουρούνια. Επίσης έχει ένα σκοπευτήριο, μια τεχνητή λίμνη. Έχει και ένα κλεισάκι. Πάμε να στο δείξω. Πάμε. Ποιος μας εγκαταράστηκε, Θεγέ μου? Ο Πανίκος έκαμε φιλαράν της κόρης μου. Η Παπαθιά έκαμε φίλον του γιού μου. Δηλαδή, λαλό σας, τι άλλο να περιμένω από τον Θεό? Έπρεπε να το υποψιαστούμε, μάνα. Η αρετή τελευταίως άλλαξε πάρα πολλά. Αλλά εμένα δεν θα πήγαινε ο νους μου ποτέ πας στο Μίτσι. Εγώ κάτι υποψιαστήκα και ρώτησα τη στα ίσα. Έχεις φίλον, κόρη μου? Αλλά τζίνι, έξερε καλά να κρύφκεται. Φοβόμασταν πως δεν είναι θέλει που να καταστρέψει το σπίτι του αρφού μου, αλλά τελικά αποδείχτηκε το αντίθετο. Αντί να υποκύψει ο Στέφανος στον πειρασμό, υποκύψε η αρετή. Και με ποιον? Με τον γιον της Νεφέλης. Μίλησες με τον αρφό σου, γιέ μου. Τα μωρά πώς είναι? Έπιασα τηλέφωνο και απάντησε η Ιωάννα. Είπε μου ότι ο Στέφανος έπιανε και πάει στην Νεφέλη να δουν τι θα κάνω. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, εν το χωρί ο νους μου. Εν σεβαστήκε καθόλου την οικογένειά της. Τα μωρά της. Το γεγονός ότι εν παπαθιά. Μα θέλει πολύ θράσος, α. Να αφήσει με το φίλο του γιού σου. Άραγε, υπάρχει περίπτωση να αφιάνει στο εξωτερικό τούτη? Πάντως που κάτι διασυνδέσεις που έχουμε στα αεροδρόμια, έμαθα πως είναι θεία με πτήση. Άρα, κάπου κρύφκονται μέσα στην Κύπρο τούτη. Είστε κατεχόμενα. Πλάστη, πλάστη. Καλά σας είπα πως έχουμε κατάρα. Να φέρουμε να μας κάνουν αγιασμό, γιέ μου. Σιγά να με φέρουμε και εξορκιστή. Τι λαλείς ρε μαμά τώρα? Ρε Κυριακό, η γυναίκα σου η πρώτη σκοτώθηκε, γιέ μου. Όπως και ο άντρας της Ευγενίας. Το Σαββίνε χώρισαν τον η Γεωργία. Το Στέφανο άφηκε τον Τζέφι με τον φίλον η Παπαθιά. Και της Σοφίας ευρέθηκε ο Πανίκος να έχει δεύτερη γυναίκα. Γι' αυτό σας λέω, κανένα από τα παιδιά μου δεν έχει ευτυχισμένο γάμο. Έχουμε κατάρα, γιέ μου, λαλό σας, έχουμε κατάρα. Εμένα ο φως μου είναι άλλος. Πώς θα αντιδράσει ο Ιάκωβος αν μάθει τι έκαμε ο κολλητός το φίλος? Εγώ, ρε Σαββί, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Ένα γίνει φωνιάς. Ω, πέρασε μέσα, πατέρ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, Στέφανε. Πέρασε από εδώ, Ιακώβος. Δυστυχώς. Ελπίζω να μην σας έφερα μεγάλη αναστάτωση. Φώναζε, έσπασε πράγματα, μόνο που δεν μας χτύπησε. Έλα, κάτσε, Στέφανε. Απολογούμε αν ο γιος μου έσπηρε τον πανικό στο σπίτι σας. Μικρή ζημιά έκανε ο γιος σου. Ο δικός μου ο γιος έκανε πολύ χειρότερο στο δικό σου σπίτι. Σαν να μην έφτανε το χτύπημα που σου έδωσα εγώ πριν από 23 χρόνια, τώρα ήρθε ο Άρης και σου έδωσε ακόμη ένα. Συγγνώμη, Στέφανε, συγχώρεσέ με. Το πρωί βρήκα ένα γράμμα από την Αρετή.
Έλεγε πού πήγαν. Όχι, κυρία Αλεξάνδρα. Δεν έδινε κανένα στοιχείο. Όμως τι σημασία έχει που πήγαν. Αλλάζει κάτι στις πράξεις τους. Κάτι τέτοιες στιγμές είναι καλύτερα να μην ζούσα και να μην έβλεπα όλο αυτό το κακό που συμβαίνει στο σπίτι μου. Είχα αποφασίσει να τη συγχωρέσω. Νομίζω ότι έκανα το πιο σωστό για την οικογένειά μας. Τη ζήτησα να τα ξεχάσουμε όλα για να ξαναρχίσουμε τη ζωή μας από την αρχή. Όμως αυτή προτίμησε να κάνει μια νέα αναρχή μόνο για τη δική της ζωή. Εγώ τουλάχιστον φταίω που υποφέρω. Δεν μεγάλωσα σωστά το γιο μου. Εσύ όμως πληρώνεις αμαρτίες άλλων. Είναι άδικο, Στέφανε. Οι δοκιμασίες χρειάζονται για να μας κάνουν πιο δυνατούς, Νεφέλη. Έκανα εγώ τα λάθη μου. Ουδείς αναμάρτητος, Νεφέλη. Ουδείς. Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Αρρωστούμε ρε Σαβή, σε όλη μου τη ζωή δεν έβλαψα πλάσμα. Με το που πέθανε ο πατέρας σου, αισθάθηκα με αξιοπρέπεια στην οικογένεια μου. Και δόξα σου, Θεός γέ μου, ούλοι ήβρετε το δρόμο σας. Σωστά, μάνα. Μπορείς να μου πεις τώρα στα γεράματα, γέ μου, τι αμαρτίες πιερώνω. Δεν ήφτες σε τίποτα, μάνα. Ο κόσμος ούλος άλλαξε. Η οικογένεια, που κάποτε ήταν το πιο ιερό πράγμα, σήμερα διαλύεται. Πρώτα, επαντρεύκονταν οι ανθρώποι. Κι ώσπου να πεθάνουσι, τον σύντροφο τους είχαν τον κορώνα στην κεφαλή τους. Τώρα ο ένας κάνει κρυφά δεύτερη οικογένεια, η άλλη φεύγει με τον φίλο. Πού πάμε, μάνα μου, πού πάμε. Ο γάμος έγινε και ενώπως στο γιαούρτι. Δηλαδή. Πώς ημερομηνία λήξης. Η Σοφία μας πώς είναι. Πώς να είναι, γέ μου. Του τον πόπαθε μόνο σε ταινίες μπορούμε να το δούμε. Εμείς ούτε μισή γενέκα δεν έχουμε έτσι ο τούτος ο αθειόβοβος. Εσύ θυκιό. Άρε, πανίκο. Σήμερα λέω να πάω να τη δω και να ρέξω και που το Στέφανο μου να δω σε ποια κατάσταση είναι τα κοπελούθια του. Σαβή μου, εξυπούλησα όπως υποσχέθηκα. Μπράβο ρε, εγώ μάχω μου όλη μέρα και δεν τα κατάφερνω. Άντε, φέρ' την εισπράξη. Ένα λεπτό. Έλα, 5 ευρώ. 5 ευρώ. Ρε, βάλαμε σου 30 κούπες. Που έναν ευρώ η μια, 30 ευρώ. Γιατί 5. Λόγω κρίσης εδώ κάτι σε προσφορά. Είναι πρόσφορα, ρε. Με κάθε κούπαν, άλλες 4 δωρεάν. Εφίαν ολόγησα 25. Τις άλλες 5 φάτες. Κύριε Λέισον, εγκατάστρεψες μας. Εσού φταίς, Σαβή. Εν άκουσας που λαλούν, πέψε τον πελόν και λάμε τα πισόν του. Μα τι είπες μου, για ποιον πελόν λαλούμε. Τώρα να σου πω, ρε. Τελικά, έχεις τον τρόπο να με κάνεις να σου συγχωρώ τα πάντα. Τουλάχιστον είμαι καλή σε κάτι, αφού στα φωνή τι κάνει μέσα τόσο σπουδαία. Λοιπόν, τώρα που πιάσαμε την αποφάση να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Πού θέλεις να πάμε να το γιορτάσουμε. Να το αφήσω πάνω σου. Βέβαια, μπορούμε να μα θέλεις να μείνουμε και σπίτι μου. Μα ηρεύκω πολλά ωραία. Οκ. Γιατί όχι. Λοιπόν, τον το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι σκατά δεν καταλαβαίνεις, ρε. Είσαστε μέσα στην κατίνα της σχολής και χαϊδεύκεστε. Να σκεφτείτε τον μπορεί να σα ή κάποιο φοιτητή. Εντάξει, ρε Πέτρο, ηρέμησε. Έχει δίκιο, αλλά. Έχω δίκιο, αλλά πού να το ευρώ, τα συνεχίζετε να φλερτάρετε μέσα στη σχολή. Τον το πράγμα είναι άραστο. Δεν το καταλαβαίνετε. Εντάξει, Πέτρο.
Σου υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναχαϊδέψω τη Ρεβέκα μέσα στη σχολή. Είσαι ευχαριστημένος τώρα? Γιώργο, δεν μπορώ να αναλώ μια κουβέντα 100 φορές για να μ' ακούσεις. Πόψε παντός, εκάλεσα τη σπίτι μου για δείπνο. Και εμένα μπορώ να τη χαϊδέψω? Ή να πρέπει να ζητήσω και πάλι την άδεια σου? Μόνος μου. Μου έμεινε ένας άνθρωπος δικός μου. Κανένας που να με αγαπά τουλάχιστον. Ταξίδεψα άδικα ως την Τουρκία. Να βρω έναν άγνωστο που λένε ότι είναι πατέρας μου. Δεν τον ήβρα. Κι ως που να έρθω πίσω, έχασα τη Σοφία, τη Βάσο, τα μωρά μου. Εκρούσαν το ταξί, οπότε ούτε να δουλέψω μπορώ. Τι θέλω πλέον τον τη ζωή? Σε ούλα έπαιζα το δυνατός. Είμαι άραγε τόσο δυνατός για να φουντάρω μέσα σε την θάλασσα και να πνάσω. Δεν είναι κατάρα των αντρών της οικογένειας μου. Η γυναίκα του Κυριάκου σκοτώθηκε, τους αδιεχώρησε τον και η δική μου εγκατέλειψε με το φίλο του γιού μου. Τι να πω, Στέφανε, από τη μια μέρα στην άλλη γκρεμίζονται τα πάντα στη ζωή σου. Πρέπει να βρω τη δύναμη να στηρίξω την οικογένειά μου και ιδιαίτερα τον Ιάκωβο. Τον πρόδωσε η μάνα του και ο άνθρωπος το θεωρούσε αδελφό του. Γι' αυτό είναι έξαλλος. Όταν ήρθε εδώ, ξέρεις, απείλησε ότι θα βρει τον Άρη και θα τον σκοτώσει. Εντάξει, Νεφέλη, σε λίγες μέρες θα του περάσει. Δεν είμαι σίγουρη, Στέφανε, και φοβάμαι πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι πολύ μικρός και αν αυτοί οι δύο συναντηθούν σύντομα, ο γιος σου θα γίνει φωνιάς και ο δικός μου θα βρεθεί στον τάφο. Θεέ μου, δεν έπρεπε να ανοίξω το στόμα μου. Γιατί, κύριε Αλεξάνδρα? Για να συνεχίσουν να έχουν παράνομο δεσμό μέχρι να το μάθει ούλη Κύπρος εκτός που μένα. Καλύτερα που ήταν έτσι τα πράγματα. Θα αρχίσεις διαδικασία διαζυγίου? Δεν το σκέφτηκα. Αλλά δεν νομίζω να έχω άλλη επιλογή. Πώς βγαίνει ένα διαζύγιο ενός ιερέα? Φαντάζομαι είναι πολύ πιο πολύπλοκο από τα διαζύγια των λαϊκών. Ο πόνος της προδοσίας, Νεφέλη, είναι ο ίδιος. Είτε είσαι ιερέας είτε είσαι λαϊκός. Οπότε και το διαζύγιο είναι το ίδιο. Αχ, εγώ τώρα θα πω κάτι και πείτε με ξεμοραμένη. Εσύ, κόρη μου, δεν έπρεπε να εγκαταλείψεις τον Στέφανο. Τι λες τώρα, μητέρα? Ξέρω τι λέω. Εσείς οι δυο είχατε μεγάλη αγάπη ένας για τον άλλον και θα είχατε τον πιο ευτυχισμένο γάμο. Τι νόημα έχει τώρα να συζητάμε για κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει? Εσύ, πατέρ Στέφανε, συμφωνείς μαζί μου? Ίσως και να συμφωνώ. Αλλά τώρα πρέπει να βρω τον τρόπο να σταθώ δίπλα από τα παιδιά μου. Και σαν μάνα και σαν πατέρας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είχα δίκιο? Ναι, πολλά ωραίος τόπος. Αλλά γιατί μας ακολουθούν συνέχεια στρατιώτες? Για να μας προσέχουν. Να μας προσέχουν που ποιον, που τι? Γενικά, αγάπη μου, είμαστε στο Λίβανο. Υπάρχουν πολλές παραστρατιωτικές οργανώσεις εδώ. Άρα, να απομακρυνθούμε έστω και λίγο από το σπίτι, είναι καλό να έχουμε μια ασφάλεια. Πόσο καιρό να μην δούμε, δάμε? Δεν ξέρω. Καλά, ακόμα δεν ήρθαμε και βαρέθηκες? Τον αρχηγό, πότε να τον γνωρίσουμε, τούτον που έχει το σπίτι? Δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω είναι σε μια στρατιωτική αποστολή στη Βηρητό. Δεν ξέρω πότε θα έρθει. Η Αθηνά του τον τύπο ξέρει τον προσωπικά? Νομίζω ναι. Έχει καμιά σχέση με την ομάδα Δράκος? Αγάπη μου,
Γιατί τα σκαλίζεις τώρα αυτά? Νιώθω πολλά περίεργα. Τον την ομάδα έτρεμα την. Είμαι πολλά θυμωμένη που ο γιος μου εμπλέχτηκε μαζί τους. Και τώρα βρέθηκα να ζω μέσα στο σπίτι κάποιου συνεργάτη της. Είσαι μαζί μου. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Εξάλλου αυτός ο αρχηγός δεν είναι μέλος της ομάδας Δράκος. Είναι απλός φίλος της Αθηνάς. Μωρό μου, αυτό δεν θέλαμε. Να είμαστε μακριά από όλους και από όλα. Ας περάσουμε τον χρόνο μαζί. Ας απολαύσουμε την κάθε στιγμή. Ναι, αλλά... Δεν έχει αλλά. Να σου πω. Θες να πάμε στο δωμάτιό μας? Έλα. Για όλα φταίει η αρετή. Γιατί αυτή είναι μια γυναίκα μεγάλη, παντρεμένη, με οικογένεια. Πάντως, πολλά άρρωστο το που κάνει ο Άρης, α. Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Ο γιος σου, γιαγιά, προσπαθεί να το παίξει άνετο, σαν να δεν συμβαίνει τίποτε. Τι θέλεις να κάνω, γιαγιά μου? Να κλαίω από το πρωί ως τη νύχτα? Δεν ήξερα. Να νευριάζεις, να φωνάξεις. Να τα σπάσεις σου, λακά μεγάλη τέλος πάντων. Γιαγιά μου, για όνομα του Θεού, μην του φορτώνεις άλλη πίεση. Τη στιγμή που ήξερες για αυτόν τον δέσμο, αν είχες δικαίωμα να το κρατάς μέσα σου. Ήταν πολύ άδικο για τον Στεφάνο. Προσπάθησα να προστατεύσω το γάμο του. Δεν είμαι σίγουρη. Ίσως προσπαθούσες να προστατεύσεις το γιο σου. Ψάχνεις να βρεις τη μανούλα σου? Που την έκανε με τον καλύτερό σου φίλο και τον έπιασε και γκόμενο? Τι μάνα είναι αυτή, μου λες? Πρώτον, εγώ σου ζήτησα να με βοηθήσεις. Ούτε καν ήξερα το σχέδιο που κατάστρωσες με τη Σουηδέζα. Και δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Θέλεις με τίποτα να μιλήσω με τον Βλαδίμηρο. Μήπως φοβάσαι ότι μπορεί να μάθω πράγματα που μπορεί να σε στείλω φυλακή? Ρε Φιανία, σύνελθε! Αν πάω εγώ φυλακή, να σε πάρω και εσένα μαζί μου. Δεν θα πάω μόνος μου. Τι είναι άραγε, εντός νιώθουν που λείπω. Σίγουρα είναι πάρα πολλά θυμωμένοι όλοι. Ο χρόνος είπαμε ότι τα γιατρεύει όλα. Και θα επιστρέψουμε. Όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, θα γυρίσουμε πίσω. Σοφία, ζητώ σου μοναδιστός συγγνώμη. Με διάλυσε στην οικογένειά μας. Φανιά μου, έχουν και φιάρτιο δικούσαν το ταξί. Να σε πληροφορήσω, φίλε μου, ότι δεν έβλεπες τη φιάρτη και έγινε στην πραγματικότητα πριν δύο μέρες αυτόν. Σου έκαψαν το ταξί. Αν και μου θυμίζεις κάθε πρωί, δε. Όχι, να σου το θυμίζω, ναι. Για να το εμπεδώσεις. Για να το εμπεδώσεις δεν έχεις ούτε ταξίν, ούτε βάσον, ούτε σοφία. Το μόνο που έχεις είναι εμένα, το φίλο σου τον Μάριο, ο οποίος σου έφτιαξε και πρόγευμα. Ρε, δεν τέλος έχω. Bed and breakfast, ρε! Κάτσον τα βέσεις. Δεν μπορεί τούτο. Να φκώ, είναι να μπορεί. Ρε, για το πρωί θέλω μια ομελέτα με έξι αυκά, ρε, και τους βρήνουν μισό ώρα. Φίλε, μέσα στο ψυγείο είσαι δυο αυκά. Επίανα τα κάμω το ένα, έπιζε μου έσπασε. Έκαμα το ένα και φάω το μισό. Γίνεται, πρέπει να βρω κάπου να μην ίσκω. Κάθηκε ο σπίθηκα και έμεινε άστεγος, δηλαδή, ποιο να το πείσουν το πράγμα. Φίλε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να θες να μην ίσκεις, ζάμε. Ξέρεις ότι η μάνα μου λείπει. Είχε και όταν είμαι καλό κάθε νύχτα πας στον καναπέ, είναι ζάος, άδαμε. Ρε παιδί μου, είσαι καρκόλα, μες στο γραφείο του αρφού μου, αλλά
Έκαμε το εμάνα μου το γραφείο. Αλλά δεν έχει πρόβλημα να θέλει να είμαστε μαζί μου μέσα στο κρεβάτι, ρε φίλε. Προχαλίζεις. Εντάξει, όχι συνέχεια. Μόνο να μάνα κοιμούμε.